Λοιπόν, πρώτη μέρα μετά τα χιόνια βγαίνουμε απ' έξω γιατί πρέπει να πάμε να ψωνίσουμε κάποια πράγματα στον Κρεοπόλη. Προχωράμε σιγά σιγά γιατί γλιστράνε εδώ τα πάντα, όπως βλέπετε. Δεν έχουν λιώσει ακόμα τα πάντα. Πάμε από το δρόμο γιατί δεν έχει χιόνι. Βέβαια έχουμε ειδικό εξοπλισμό, ειδικά παπούτσια. Ένα δούμε και τον εαυτό μας. Εδώ είμαστε, όπως βλέπετε. Ειδικό σκούφο, κασκολάκι. Έχει λίγο ήλιο, αλλά θα δούμε. Πάμε για κιμά, κρέας, λουκάνικα. Τα έχουμε παραγγείλει από άλλη μέρα. Έχει τρικάρει με το χέρι, κοίτα το. Λοιπόν, καλά, άντε, θα τα πούμε. Ωραία ανηφόρα εδώ, χιόνι μπόλικο. Φανταστείτε πως ήταν χθες. Καμία σχέση σήμερα. Χθες εδώ δεν πέρναγες. Για να πάμε να δούμε πιο κοντά. Εδώ έχει. Λοιπόν, χθες αυτή την ανηφόρα δεν ανέβαινες με τίποτα. Δεν κατεβαίνει, μόνο ανεβαίνει. Προσπαθούν οι άνθρωποι να καθαρίσουν εδώ τους χώρους τους, τον δρόμο. Για σιγά σιγά πρέπει να βγούνε, να πάνε για ψώνια, σούπερ μάρκετ ή όποιος δουλεύει ακόμα. Φοβερή ανηφόρα. Εδώ στο δρόμο πάμε πολύ σιγά. Γλιστράει πολύ. Εδώ η εκκλησία μας, χιονισμένη. Φανταστείτε χθες εδώ πως ήτανε. Έχουμε βάλει και τη μάσκα μας, σκούφο. Γιατί σε λίγο πλησιάζουμε στο κατάστημα και θα μπούμε μέσα με μάσκα. Περπατάμε λίγο, κάνουμε και την άσκησή μας. Πονάει βέβαια λίγο η μέση λόγω καιρού. Όποιος έχει τη μέση του. Δείτε εδώ χιόνι που έχει. Δείτε εδώ.
Άντε να καθαρίσεις όλα αυτά. Δεν βγαίνουν αυτά εδώ, άμα παγώσουν σήμερα, ούτε με σφαίρες. Τα στενά δρομάκια είναι αυτά που έχουν το πρόβλημα. Όχι μεγάλοι δρόμοι, αυτοί οι μικροί δρόμοι εδώ χθες ήταν απροσπέλαστοι. Έτσι εδώ είμαστε μαρούσι καθαρά, πριν ήμασταν σύνορα πεύκης μαρούσι. Και εδώ χιόνι. Είτε και εδώ το στενάκι αυτό, φανταστείτε χθες πόσο πράγμα είχε. Εδώ τα δέντρα που έχουν πέσει κάτω. Και εδώ βλέπουμε άλλο ένα δέντρο, πεύκο, το οποίο έχει σπάσει. Βλέπετε, έχει λυγίσει εκεί πάνω και έχει πέσει όλο πάνω στο φορτηγό εδώ. Πάμε να το δούμε και από μακριά. Το βλέπετε, έχει λυγίσει από πάνω και έχει πέσει εκεί στο φορτηγό. Είτε εδώ οι άνθρωποι βγάζουν τα χιόνια. Μάλιστα. Ωραία. Έχουμε φτάσει στον προορισμό μας, σιγά σιγά περπατάμε για να μην έχουμε κάποιο πρόβλημα. Αν όπως και είπαμε έχουμε ειδικό εξοπλισμό σε παπούτσια, τα οποία δεν περνάει τίποτα αλλά δεν γλιστράνε. Πάμε εδώ στην κρεαταγορά του Αμαρουσίου, από τα καλύτερα κρέατα, ο κύριος Σπύρος. Περπατάμε σιγά σιγά για να μπορέσουμε να φτάσουμε εκεί που θέλουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε, τελειώσαμε με τα ψώνια, βλέπετε εδώ τη σακούλα και συνεχίζουμε το δρόμο μας για να δούμε τι θα δούμε. Έχει βγάλει όπως βλέπετε ήλιο εδώ,
Εδώ τα νερά τρέχουν. Εδώ μπόλικο χιόνι. Ωπ, αυτό το αμάξι. Κοίτα πως είναι σκεπασμένο. Εδώ βλέπουμε αυτό το δέντρο το οποίο έχει σπάσει, όπως βλέπετε, και έχει πέσει πάνω στο αμάξι. Ευτυχώς δεν του έχει κάνει ιδιαίτερη ζημιά. Δεν ξέρω αν ήταν και παλιό. Μία μέρα μετά τα χιόνια. Τώρα λοιπόν φανταστείτε πως ήταν χθες εδώ. Πιστεύω ήταν σίγουρα αδιαπέραστο. Φανταστείτε τώρα που έχει βγει ήλιος, δεν έχει λιώσει τίποτα. Οπότε φανταστείτε χθες που χιόνιζε κιόλας, ήταν κλεισμένα τα πάντα. Συνεχίζουμε έτσι αυτό το μικρό ρεπορτάζ από την κακοκαιρία Μύδια, 17 του μήνα σήμερα, Δευτέρου 2021, και δειλά ο κόσμος έχει βγει έξω να ψωνίσει όπως και εμείς. Θέλει πολύ προσοχή στο δρόμο που πατάτε. Δείτε εδώ, η χιόνι έχει το αμάξι. Δεν χρειάζονται αλυσίδες σήμερα, αλλά θέλει πολύ μαλακά, γιατί σε κάποιες ανηφόρες, κατηφόρες γλιστράει πολύ. Βάλτε παπούτσια σκληρά. Κατεβαίνουμε λοιπόν τον ίδιο δρόμο από τον οποίο είχαμε ανέβει πριν. Έτσι και εδώ βρισκόμαστε σύνορα Μαρούσι Πεύκης. Εδώ κάπως έχουν λιώσει στη διασταύρωση. Απέναντι φαίνεται το Ολυμπιακό στάδιο. Εδώ τα νερά τρέχουν πάρα πολύ, όπως βλέπετε. Θέλει πολύ προσοχή, ειδικά όταν είναι κατηφόρα, όπως εδώ. Θέλει πολύ προσοχή και πρέπει να πατάτε εκεί που δεν έχει χιόνι. Όπως εδώ τώρα. Να δείξουμε και εμάς λίγο. Εδώ είμαστε με τον κατάλληλο εξοπλισμό, μάσκα, σκούφο.
μπουφανάκι, κασκόλ, όλα τα προβλεπόμενα και από μέσα διπλή φορεσιά, διπλό αντιανεμικό από μέσα, γιατί όσο και να έχει ήλιο, το κρύο του το κάνει. Με ένα ρούχο δεν τη βγάζεις. Βέβαια μερικοί δεν τους πειράζει, εμένα με πειράζει όμως. Πάμε να συνεχίσουμε να δούμε το δρόμο. Οδηπορικό λοιπόν μετά τα χιόνια. Έχουν βγει τα πάντα μέχρι και οι γάτες. Άτος ο γατούλης. Τι να κάνει κι αυτός. Άτος. Το βλέπετε. Έλα βρε. Να κι άλλος εκεί. Είδες. Τώρα με τη ζέστη βγήκαν όλοι έξω. Άτος. Και όπως κοιτάει. Μας πήρε χαμπάρι. Εδώ είμαστε. Δεν το μπορούν καθόλου το νερό οι γάτες. Δεν τους αρέσει καθόλου. Κοιτάξτε εδώ μέσα η παιδική χαρά πως είναι από χιόνι. Πολύ πράγμα εδώ, το οποίο το βλέπετε και στα πεζοδρόμια φαίνεται άλλωστε. Τα νερά τρέχουν χαμός γίνεται. Βλέπετε απέναντι εκεί. Και εδώ πάλι έχουμε πολύ πράγμα. Ένα διαφορετικό τοπίο, το οποίο είχαμε να το δούμε πάρα πολλά χρόνια. Έτσι εδώ μέσα το πάρκο, η παιδική χαρά, δείτε πως είναι. Προχωράμε πάντα από το δρόμο, γιατί το πεζοδρόμιο είναι πολύ επικίνδυνα, έτσι να φάτε τούμπα και να χαίρονται η ορθοπαιδική και το κάτω. Βέβαια για λόγους ασφαλείας για τα μηχανήματα που έχω δεν έβγαλα κάμερα, τραβάω το κινητό μου, το οποίο μεν έχει πολύ καλή κάμερα αλλά δεν έχει σταθεροποιητή εικόνας, οπότε μπορεί τώρα να έχουμε κάποια έτσι τρεμοπαιξίματα της εικόνας, αλλά είναι και ευκολία τώρα που να κουβαλάς εξοπλισμό. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο, σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε, σας δείξαμε μετά τα χιόνια τι ακριβώς επικρατεί εδώ στα σύνορα Πέφκης Μαρούσι και ελπίζουμε και ευχόμαστε καλή δύναμη σε όλους και εντάξει, να προσέχετε ιδιαίτερα εσείς που βγαίνετε έξω. Πάω λίγο εδώ δεξιά για να μ' ακούτε, πρέπει λίγο πάμε λίγο εδώ για να φαίνομαι πιο σωστά εδώ λίγο. Λίγο προσοχή λοιπόν, έτσι στο δρόμο, γιατί γλιστράει πολύ κάτω και να έχετε το νου σας για να μην χτυπήσετε. Λοιπόν, από το δικτυακό μας κανάλι pcmvideo.webtv.gr σας ευχαριστούμε και θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα. Γεια χαρά!